σε ένα πόλεμο φθοράς μεταξύ Ρωσίας από τη μία και Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη, εξελίσσεται η σύγκρουση στην Ουκρανία, που από κεραυνοβόλος πόλεμος των πρώτων ημερών τελικά εξελίσσεται σε αγώνα αντοχής των δύο συνασπισμών. Η ΜΕΝ Μόσχα αναπροσάρμοσε πλήρως τη στρατηγική της μετά τη στρατιωτική αδυναμία να διατηρήσει τα εδαφικά κέρδη στη Βόρεια Ουκρανία, πηγαίνοντας τους δυτικούς έναν αγώνα αντοχής σε ό,τι αφορά τις οικονομίες των χωρών που επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πλήττεται και η ρωσική οικονομία. Η Ρωσία βέβαια δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ενεργειακό ζήτημα όπως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει πλήρη επάρκεια στα βασικά είδη διατροφής. Οι ρωσικές αντικυρώσεις ουσιαστικά δεν έχουν γίνει ακόμα αντιληπτές από τις δυτικές κοινωνίες. Τα δύσκολα έρχονται και αυτό αφορά και την Ελλάδα, που βιάστηκε να κάνει το αντίθετο από την Τουρκία, στην οποία όλοι προστρέχουν. Η αναπροσαρμογή της τακτικής της Μόσχας εντοπίζεται πλέον σε αυτό το σημείο. Εξάντληση όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς τα πληγούν και αυτές από το υψηλό κόστος ενέργειας και τροφίμων, αλλά δεν τους αφορά το φάσμα των ελλείψεων που θα κάνουν ισχυρά την εμφάνισή τους από το Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αδύναμες αφρικανικές χώρες. Να σημειώσουμε ότι τις χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου θα κερδίσει όποιος διαθέσει τροφή και το μπλοκ Κίνας-Ρωσίας είναι πιο ισχυρό από των Ηνωμένων Πολιτείων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε συμφέρον να παραταθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς ακόμα και αν χαμηλώσουν την ένταση των επιχειρήσεων οι Ρώσοι, δεν θα πάψουν να έχουν απώλειες. Όπως αυτή της ναυαρχίδας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας καταδρομικού Μόσκβα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο πόλεμος θα συνεχιστεί, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μπορεί να κάνει πίσω, γιατί θα σήμαινε παραδοχή ρωσικής ήττας. Κάτι που θα σήμαινε και το τέλος του ίδιου. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιμείνουν στη σκληρή γραμμή κυρώσεων με διπλό αποτέλεσμα. Το πλήγμα των ανταγωνιστικών στις Ηνωμένες Πολιτείες οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μερική καταστροφή σε μεγάλο βαθμό της γερμανικής βιομηχανίας, ειδικά της εξαγωγικής, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής πλέον, αφού το φθηνό ρωσικό αέριο ανήκει στο παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, επιτυγχάνει την αποστασιοποίηση της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση εξελίσσεται σε win-win. Από την άλλη, έχει καταφέρει η Μόσχα να κρατήσει το ενεργειακό μπλοκ με τη μεριά της, με τις αραβικές χώρες να στηρίζουν διακριτικά τη Ρωσία, την ενεργοβόρο Κίνα να αποτελεί το backup και να της δίνει τις αναγκαίες αντοχές. Σίγουρα δεν είναι κάτι που θα τελειώσει σύντομα.